Ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορού. Ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε μου ψυχή μου, μη το ύπνο κατενευθείς ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον. Αδερφοί μου, εξιώθημε και εφθάσιμε στην Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Το κεντρικό νόημα των ημερών αυτών είναι πώς ταπεινώθη ένας Θεός. Η Εκκλησία μας, για την ταπείνωση αυτήν την οποία υπέστη ο Θεός, λέει ότι ένα είναι η αγάπη του προς τον άνθρωπο. Με συγάπησε τόσο πολύ, λέει ο Πατέρας Θεός, ούτως ώστε τον Υιόνα του μονογενή έβετε μήνα συναρκωθεί και πάσο πιστεύω εις αυτόν μη απόκειται αλλά έχει ζωή αιώνου. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και η Εκκλησία μας αυτήν την αγάπη του Θεού, την οποία μας εχάρισε, μας την παρουσιάζει στο πρόσωπο του Χριστού μας, τον οποίο ονομάζει Νηφίον. Νηφίος. Ποιος είναι ο Νηφίος, αδερφέ μου? Νηφίος είναι αυτός ο οποίος προσέρχεται στην Εκκλησία με τα Παρισία, λαμβάνει μια κόρη την οποία συμπάθησε, αξιολόγησε και την λαμβάνει ως σύζυγο για να κάνει οικογένεια με Χριστό Ιησού. Αυτός είναι ο νηφίος και η νύφη είναι αυτή την οποία εξέλεξε ο νέος εκείνος για να κάνει την οικογένειά του. Ιδού ο νηφίος έρχεται, λέγει, εν το μέσο της νυχτός. Εδώ δεν πρόκειται περί νηφίου, ο οποίος είναι άνθρωπος, αμαρτωλός, αλλά πρόκειται περί του νηφίου, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ίδρυσε την Εκκλησία, έπλασε αυτήν την Εκκλησία την οποία βλέπουμε, όχι τις φίλους και τα κεραμίδια και τους τείχους, τον κόσμο ο οποίος αποτελεί την Εκκλησία. Διότι υπάρχουν δύο μερίδες ανθρώπων. Η μία μερίδα είναι οι χριστιανοί, και η άλλη μερίδα είναι οι άπιστοι. Οι χριστιανοί που πιστεύουν και οι χριστιανοί που δεν πιστεύουν. Αυτός αποτελεί τούτον τον κόσμο. Αυτός ο χαρακτηρισμός, αυτή η διαφορά. Χριστιανός δεν σημαίνει να έχεις όνομα. Χριστιανός σημαίνει να έχεις πράξεις. Άλλο χριστιανός καλός και άλλος χριστιανός. Στην ταυτότητα δόθηκε μάχη, την ξέρετε τη μάχη αυτή η οποία δόθηκε, για να γράφουμε πάνω στην ταυτότητα χριστιανός ορθόδοξος. Ματαιώθηκε εκείνο το κατόρθωμα, διότι 4 εκατομμύρια κόσμος υπέγραψε ότι θέλουμε να φαινόμεθα ότι είμαι τα χριστιανή. Έπειτα παραδόξως
που δεν το γνωρίζουμε, απεσιοποιήθηκε. Εμείς όμως πηγαίνουμε στην ταυτότητα για να δούμε πάνω τι γράφει. Χριστιανός Ορθόδοξος. Ο χριστιανός είναι εκείνος ο οποίος ακολουθεί τον Χριστό. Δι' αυτό και ονομάζεται χριστιανός. Και ερχόμεθα τώρα στην Εκκλησία του Χριστού μας, ο οποίος είναι νηφίος, για να δούμε τι θέλει από εμάς. Ο Χριστός νηφίος. Εδώ ο νηφίος έρχεται εν το μέσο των νυχτών. Να το ερμηνεύσουμε τούτο με λίγα λόγια. Την τότε εποχή που ήταν ο Χριστός, όταν πρόκειτο να παντρευτεί ένα πτάσμα, βρίσκεται στο σπίτι του και από εκεί έφευγε και επήγαινε για να έρθει στον νυφώνα, δηλαδή στο μέρος που θα έμενε, που ήταν η νύφη. Έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρξουν έμπροσθεν του νηφίου την ώρα που θα έφευγε από το σπίτι του, να υπάρχουν 10 παρθένες ώρες, οι οποίες θα κρατούσαν λαμπάδες, φαναράκια δηλαδή, τα οποία να έφευγαν στον δρόμο, να εφώτιζαν τον δρόμο. Και έπρεπε οι λαμπάδες αυτές να έχουν λάδι μέσα, να μην σβήσουν. Αλλά δεν όριζε ποτέ ο νηφίος πότε θα έρθει. Μόλις έφτιανε η ημέρα, μετά 3 ώρες, τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, άγνωστο. Και έπρεπε εκείνες οι χώρες να κρατούν τις λαμπάδες με το λάδι αναμένε. Εάν δεν τα είχαν αναμένες, δεν μπορούσαν να προηγηθούν με τον Χριστό, με τον νηφίο. Άργησε ο νηφίος και όταν έφτασε η ώρα και άκουσαν τις φωνές, άκουσαν τις προειδοποιήσεις ότι έρχεται ο νηφίος, κοίταξαν εκείνες οι χώρες για να δουν αν έχουν λάδι οι λαμπάδες τους. Οι 5 είχαν λάδι, οι άλλες 5 έσβησαν. Και άρχισαν να παρακαλούν, δώστε μας λίγο λάδι, δώστε μας λίγο λάδι να πάρουμε στις λαμπάδες μας. Και εκείνες απαντούσαν, δεν μπορεί να μας φτάσει εμάς. Πηγαίνετε, αγοράσετε και έλεγε για να πάμε στον νηφόνα του Χριστού, του Θεού, του γάμου. Έφυγαν εκείνες γρήγορα, έως όταν να επιστρέψουν ήρθε ο νηφίος και μπήκαν μέσα στον νηφίο, όχι οι 10, αλλά οι 5. Οι άλλες 5 λέγει η Εκκλησία, η Αγία Γραφή, ο Χριστός που είπε την παραβολή, οι άλλες 5 λέγει ήσαν ανόητες, ήσαν μωρές, δεν είχαν μυαλό. Προσέξτε αδερφοί μου τα λόγια αυτά, έχουν βάθος πνευματικό και θα τα πούμε με λίγα λόγια, διότι μεγάλη ακολουθία και αποψινή, να μην τυραννούμεθα, να μην κουραζόμεθα, αν και έπρεπε εμείς να ξημερωνόμεθα. Αυτές τις μέρες έπρεπε η Εκκλησία να είναι ασφυκτικός γεμάτο. Πριν όμως ο λίγος κόσμος έρχεται. Γιατί, διότι δεν αγαπούμε τον νηφίο Χριστό. Εδώ λοιπόν ο νηφίος. Ο νηφίος είναι ο αρχηγός της Εκκλησίας. Νύφη τώρα πια είναι. Νύφη. Το πρώτο είναι η Εκκλησία, δηλαδή όλοι οι πιστοί τους οποίους ο Θεός δημιούργησε με τη χάρη του, αγάπησαν τον Χριστό, αποτελούν τον στρατό του Χριστού. Το ένα νόημα είναι αυτό. Ερχόμεθα όμως σε ένα άλλο νόημα. Όταν ο νηφίος λέει, είναι νηφίος, η νύφη ποια είναι, η νύφη είναι η ψυχή σου και η ψυχή μου. Αυτό.
Αυτή είναι η νύφη του Χριστού. Δι' αυτό η νύφη πρέπει να είναι καθαρή. Η νύφη πρέπει να είναι αμόλυντη. Η νύφη πρέπει να είναι ως το χιόνι το οποίο δεν πάτησε πόδι μέσα. Η νύφη πρέπει να είναι όμοια με τον νυφίον. Καθαρός ο νυφίος, καθαρή η νύφη. Εάν η νύφη είναι ρηπομένη, αν είναι ακάθαρτη, δεν κάνει για τον νυφίο. Δι' αυτό πόση προσοχή χρειάζεται προπάντων στα νέα τα παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε μπροστά μας. Λείπουν, δεν είναι κοντά μας να ακούσουν τι θα πει νύφη. Ευρίσκονται μακριά από την Εκκλησία. Προτιμούν τον κόσμο. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Δημάσαι να ειρνήσα το λέγει αγαπήσα στον Ινιώνα». Είχε νοπαδούς, είχε μαθητάς ο Απόστολος Παύλος, αλλά είχε έναν ο οποίος τον εφώτισε λύπη μεγάλη. «Ειρνήσα το με λέγει αγαπήσα στον Ινιώνα». Αρνούνται τον Χριστό και αγαπούν τον Ινιώνα. Τον αιώνα των απατεών, τον αιώνα της αμαρτίας, τον αιώνα της απομακρύσεως από τον Θεό, τον αιώνα ο οποίος έχει ψυγεί και έγινε ένα κομμάτι πάγου. Το είπε ο Θεός με τον παράπονο. Λέγει, όταν θα έρθω, λέγει, ένα από τα σημεία των καιρών είναι η αγάπη του κόσμου, ότι θα ψυγεί, θα γίνει ένα κομμάτι πάγου. Δεν θα με αγαπά ο κόσμος, λέει. Να, αυτά τα οποία έχουν μπροστά μας. Όλοι αγαπούν τον παρόντα αιώνα, δεν αγαπούν τον αιώνιο Θεό, τον αιώνιο, ο οποίος είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Νυφίος λοιπόν και νύφη. Και λέει το τροπάριο το οποίο νυφίσουμε προηγουμένως, τον νυφώνεσο λέει, βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και ένδυμα ου και έχω είναι εις έβδενα. Εάν κάνουν μεγάλες συναντήσεις τα μεγάλα πρόσωπα που μας κυβερνούν, οφείλουν οι προσκεκλημένοι να έχουν ειδικό ένδυμα για να πάνε στην πρόσκληση. Εδώ στον νηφίο Χριστόν, στον νηφόνα του ακριβώς η Εκκλησία μας λέγει αυτό, ότι όσοι εισέρχονται μέσα στον νηφόνα του Χριστού έχουν ειδικό ένδυμα. Ήθελα να ερωτήσω, αδελφοί μου, υπάρχουν σήμερα νύφες οι οποίες εισέρχονται στην Εκκλησία για να παντρευτούν. Τι φόρεμα φορούν, το νυφικό τι χρώμα έχει? Το νυφικό έχει λευκό χρώμα. Και τι σημαίνει το λευκό? Αγνότητα. Πλην όμως υπάρχουν αγνές σήμερα νύφες οι οποίες προσέρχονται στον Χριστό. Ή με τις εκτρώσεις, οι οποίες καλύπτουν τα χέρια τους και στάζει το αίμα του αθώου. Και έπειτα έρχονται στον νηφίο Χριστόν για να πάρουν την ευχή, όπως τον κλέφτην ο οποίος ίνιξε την τράπεζα, ελίστευσε την τράπεζα και πηγαίνει στο δικαστή και του λέει «Δώσε μου και την πληρωμή». Πηγαίνει στον Χριστόν για να λάβει την ευλογία του. Φοράει το άσπρο ένδυμα, το οποίο δεν της ανήκει και ζητεί την ευχή του Θεού. Και τι απαντά ο Χριστός, βρε παλιόπαιδερφός, δεν ξέρω ποια είσαι. Γιατί δεν μετενόησες να έρθει να χύσεις δυο δάκρυα σε μένα, εγώ θα σε βάλω στην αγκάλι μου, γιατί δεν το κάνεις. Έρχεσαι να σου δώσω την ευχή μου τώρα να κάνεις οικογένεια, ποια οικογένεια θα κάνεις. Ποιος Θεός θα σε ευλογήσει? Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με την ομάδα. Εγώ είμαι το φως. Εσύ διάλεξες το σκότος. Το λοιπόν πώς έρχεσαι εδώ? Αδερφοί μου, τον νυφόνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο και ένδυμα ού και εγώ είναι σε αυτήν αυτός. Λαμπρινών μου τη στολή τη ψυχή σου το δότε και σώσον με. Πώς να λαμπρίνω με τον χιτώνα τη ψυχή. Υπούσαμε τον μεγάλο κανόνα Ανδρέου του Κρήτης, τι είπε? Κύριε, λέει, εμόλυνα τον χιτώνα μου. Κύριε, διέριξα
τη ψυχή στον χιτώνα, τον έκανε κομμάτια. Ποιος είναι ο χιτώνας της ψυχής? Ποιος είναι? Το σώμα, αδερφοί μου, το σώμα, το σώμα, το σώμα. Αυτός είναι ο χιτώνας της ψυχής. Και αυτός ο χιτώνας της ψυχής με την αμαρτία σχίζεται και γίνεται λουριά. Διέρεξε την ψυχή στο ωραίο, λέει ο Άγιος Ανδρέας της Κρήτης. Εμόδυνα την ψυχή στον υφόνο. Το έλλειμμα της ψυχής. Αδερφοί μου, ο νηφίος Χριστός, είδαμε με λίγα λόγια ποιος είναι, και ο κόσμος δεν εγκάπησε τον Χριστόν, τον νηφόνα, τον νηφίο. Εγκάπησε τον κόσμο τούτον, τον πρόσκαιρο, τον μάτι. Και λυπάται ο Θεός. Και ονόμασε την γενεά αυτήν με ένα όνομα, φρικτό όνομα. Αυτή η γενεά, λέγει, είναι Μιχαλής και αμαρτωλός. Μιχαλίδα ποια είναι? Είναι η γυναίκα που εγκαταλείπει τον άντρα της και πηγαίνει με άλλο. Αυτή η γενεά, λέγει, με εγκατέλειψε εμένα των νηφίων Χριστών, με εγκατέλειψε εμένα και τι εγκάπησε? Ηγάπησε τον διάβολο. Ερωτοτροπείο άνθρωπο. Είμαι χριστιανός, είμαι όμως και με τον κόσμο. Είμαι χριστιανός, είμαι όμως και με την μόδα. Είμαι χριστιανός, πρέπει όμως να κάνω για αυτά που λέει η μόδα. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Ή θα είσαι με τον Θεό, ή θα είσαι με τον κόσμο. Δεν μπορεί να είσαι στο μέσο. Στο μέσο σημαίνει ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός, και το είπε ο Θεός. Όταν είσαι χλιαρός, λέει, μέλω εμέσα από του στόματος μου. Θα σε κάνω εμετό, λέει, δεν σε θέλω να σε βλέπω. Διότι έχει ασφαλισμένο εισιτήριο της κολάσεως ο άνθρωπος ο οποίος είναι χλιαρός. Έχει οπωσδήποτε κολαστεί, διότι νομίζει που ξεγελά και τον Θεό, ξεγελά και τον διάβολο. Αλλά ο διάβολος δεν ξεγελάει. Εάν είσαι μαζί του, σε έχει δέσει πλέον με τις αλυσίδες και δεν μπορεί να τις κόψεις με κανέναν τρόπο. Μόνο με έναν τρόπο εύκολο. Με τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα τα οποία θα αρχίσεις ενώπιον του Θεού στην ώρα της εξομολογήσεως, θα αρνηθείς τον κόσμο της αμαρτίας. Διότι λέει ο ίδιος ο Θεός, μη συσχηματίζεστε, λέγει, το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε. Μην παίρνετε το σχήμα τούτο του κόσμου. Ποιο είναι το σχήμα του κόσμου? Να το πούμε λιγάκι. Θα σας μιλήσω με πολύ αγάπη. Δεν θα ελέγξω. Δεν θα πω τίποτε να σας βαρύνει. Θα σας πω κάτι για να σας ξυπνήσει. Είπε η μόδα να αφήνει ο άντρας τα μαλλιά. Απαντάει η Αγία Γραφή και λέει, εάν ο άντρας έχει μαλλιά, λέγει, είναι άτιμος. Δεν τα λέω εγώ. Θέλετε να τα βάλετε μαζί μου, μην τα βάλετε. Βάρτε τα με τον Απόστολο Παύλο. Τον καιρό που ήταν ο Απόστολος Παύλος η Κορίνθη, είσαι με τα μαλλιά, με τα σκουλαρίκια όπως είναι τώρα, και ο Απόστολος Παύλος είναι αγκάστη να γράψει επιστολή και να τους πει ότι εάν ο άντρας κομμά, δηλαδή έχει μαλλιά, ατιμία αυτό εστί. Δεύτερο. Ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ να καταλάβετε και αν έχετε την δύναμη να μου πείτε ποια γυναίκα δεν μολύνθηκε με το παντελόνι. Ποια έμεινε να μόλυνται, ποια δεν την εμόλυνε ο Σατανάς. Γριές, μωρά, νέες, παντρεμένες, απάντρευτες, όλες με το παντελόνι. Τι έγινε? Σύγχυση. Το ρολόι είναι όταν ανοίξεις τα σβιδούλες του και τα σπάνεις μία να πεχεί και μία να πεδώ, δεν λειτουργεί. Ο
Πανάγαθος Θεός έδωκεν εις τον κόσμο τούτον σημεία τα οποία ακριβώς να γνωρίζεις ποιος είναι ο άντρας και να γνωρίζεις ποια είναι η γυναίκα. Άλλο το φόρεμα της γυναικός, άλλο το φόρεμα του ανδρός. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, παιδάκια μου. Να το καταλάβουμε. Ξέρετε ότι έρχονται με το παντελόνι μες στην εκκλησία και πάνε και έχουν την απέτηση να κοινωνήσουν από το Άγιο Ποτήριο. Μα τι λέγει ο Θεός, όταν σε δω και φοράς τα ρούχα του ανδρός, λέγει, είσαι ευδέλιγμα ενώπιον. Δεν μπορώ να σε βλέπω, λέγει, σε συγχαίρω. Φύγε από μπροστά μου να μην σε βλέπω. Και πετάγεται ο άνθρωπος της αμαρτίας και λέει, ασχολείται με το παντελόνι ο Θεός, βρε ασχολείται με το μυρμήγκι. Με το μυρμήγκι, ασχολείται με το σκουλίκι ο Θεός. Στον Ιωνάν τι έκανε ο Θεός. Είχε την κολοκύθη και έδωκε ο Θεός και διαταγήνει στο σκόλικα και έφαγε την κολοκύθη. Έκοψε τη ρίζα της λέγη και μαράνθη η κολοκύθη και άρχισε του Ιωνάν να κλαίει και να λέει, Κύριε μου, είχα δίκιο και αν τώρα δεν μπορώ, θα πεθάνω. Διέταξε το σκουλίκι, άρα μην νομίσεις ότι δεν ασχολείται με το παντελόνι που φορίζει. Ασχολείται και καλώς ασχολείται. Τρίχα με την κεφαλή μας δεν πέφτει χωρίς το θέλημά του, αδερφή μου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχει ένα ψάρι πολύ όμορφο, πολύ γλυκύ, πολύ καλό, το οποίο δεν είναι μες στη θάλασσα. Είναι μέσα στους ποταμούς. Μπορείτε να μου πείτε αυτό το ψάρι τι είναι. Πώς το λένε. Πέστροφα. Πέστροφα. Γιατί ονομάζεται πέστροφα. Διότι επιστρέφει. Το ρεύμα του ποταμού πηγαίνει και αυτή πάει αντίθετα στο ρεύμα. Γι' αυτό λέγει ο Θεός. Πά να πηγαίνεις αντίθετα στο ρεύμα για να είσαι παιδί μου. Ιδανιώς δεν θα είσαι παιδί μου. Αντίθετα στο ρεύμα, λέει. Αδερφοί μου, είδαμε τον νηφίο, είδαμε την νύφη, είδαμε την εκκλησία, είδαμε τις σημερινές νύφες, είδαμε το χάλι μας, είδαμε ότι μας ονόμασε ο Θεός ότι είμεθα μηχανής και αμαρτωλός κοινωνία. Αρνηθήκαμε τον νηφίο Χριστό και εγκολιοθήσαμε τον διάβολο. Να τον παρακαλέσουμε αυτές τις μέρες τις Άγιες που θα φωνάζει η Εκκλησία μας πάντοτε. Παιδιά μου, ξυπνήστε. Εγώ υποφέρω για σας. Χύνω το αίμα μου για σας. Ταπεινώνουμε για σας. Θα σας πλύνω τα πόδια μας, τα πόδια σας σε λίγο. Θα ζωστώ την ποδιά και θα σας πλύνω τα πόδια σας. Δεν το έκανε αυτό στο μυστικό δείπνο ο Χριστός μας. Δεν έπλυνε τα πόδια των μαθητών και του Ιούδα ο οποίος τον επρόδωσε και εκείνου του έπλυνε τα πόδια για να τον κάνει να μετανοήσει. Τα μεταχειρίζεται όλα ο Χριστός μας για να πάμε κοντά του. Πηγαίνουμε να ράγεσαι. Είμαι θα έτοιμοι να μετανοήσουμε. Τα σημεία των καιρών δεν δείχνουν καλά πράγματα. Να το προσέξουμε πολύ τούτο το Θείο Κήρυγμα το οποίο να ακούγεται αυτή τη στιγμή του οντοθείων κήρυγμα είναι και σημεία των καιρών. Και προσέξατε ότι ο πρώτος σεισμός, ο μεγάλος που έγινε στην Αθήνα ήταν τις 7 Σεπτεμβρίου που ξημερώνει 8 Σεπτεμβρίου. Ο άλλος, ο μεγάλος, εκείνος πώς να τον ονομάσω. Οργή του Θεού, θα την πω οργή του Θεού, διότι μας αξίζει να το πω. Η οργή του Θεού με εκείνον τον καύσωνα τον μεγάλο, με εκείνον την πυρκαγιά του μεγάλη, πότε έγινε. Πότε έγινε. Έγινε τις 23 Αυγούστου, στις 8 της Παναγίας μας. Μα είναι περίεργο πράγμα, δεν το κατάλαβε ο κόσμος, δεν το ξύπνησε ο κόσμος να δει τι γίνεται. Δεν βλέπει τους σεισμούς, δεν βλέπει την χάλασσα, δεν βλέπει τους καύσωνες, δεν βλέπει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, δεν τα βλέπει ο άνθρωπος. Όταν τις δύο αυτές μέρες της Παναγίας μας γίνονται τόσο μεγάλα κακά, τι γίνεται. Και
Ποια είναι η άφορμη? Δεν ξέρω στο το χωριό και είμαι πεπισμένος ότι με την πνευματικότητα και την αγιότητα του Πατρός Παναγιώτη θα σας έχει μιλήσει. Μη βλασφημείτε τα ιερά και τα θεία. Μη βλασφημείτε τον Χριστόν και την Παναγία μας και τον Τίμιο Σταυρόν. Προσέξετε να δοξάζετε τον Θεό, όχι να τον βλασφημείτε, να τον παρακαλείτε, όχι να τον διώχνετε. Διότι ο Παναγιώτης Θεός επιτρέπει σημεία των καιρών και λέει προσέξετε, διότι τούτα τα σημεία που σας λέγω είναι εκείνα τα οποία θα έρθουν πάνω στο κεφάλι σας. Να σας πω ένα φοβερό παράδειγμα για να δείτε τι σημαίνει σημεία των καιρών. Μετά που σταυρώθηκε ο Χριστός μας, επέρασαν 37 χρόνια. Τα 37 χρόνια ξεσηκώθηκαν εκείνοι οι Εβραίοι να διώξουν τους Ρωμαίους. Έκαναν επανάσταση, τους κρατούσαν οι Ρωμαίοι από την πυγμή και την πότα. Πλην όμως όταν οδηγούσαν τον Χριστό μέσα στο Σταυρό είπαν τούτα τα λόγια. Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών. Πέρασαν τα 37 χρόνια και ήταν το 70 μετά Χριστό και ήταν στη Ρώμη ο Τίτος, ο Τίτος. Όταν εξεσηκώθησαν οι Εβραίοι για να κάνουν ανταρσία, έφεραν τα στρατεύματα και εκύκλωσε τα Ιεροσόλυμα. Και δεν άφηνε ούτε να μπει μέσα κανείς, ούτε να μπει έξω κανείς. Και το πρώτο το οποίο συνέβηκε ήταν όταν οι μητέρες δεν είχαν να φάνε, έσπασαν τα τέκνα των και τα έτρωγαν. Φοβερό σημείο. Φοβερό. Και προτού επιτεθούν οι Ρωμαίοι, έδωσε σημεία ο Παναγιώτης Θεός. Φάνηκε και στον ουρανό, λέγει, ένα σημείο φοβερό. Στρατιώτες οι οποίοι μάχονταν με μαχαίρια και με λόγχες και με ασπίδες. Ένα σημείο. Το δεύτερο, εφάνηκε ένας πλανήτης ο οποίος σχημάτισε μία ροφέα, ένα σπαθί μεγάλο και ήταν επί πολλούς μήνες πάνω από τα Ιεροσόλυμα. Τρίτο σημείο. Οδηγούσαν μία αγελάδα στην σφαγή για να τη θυσιάσουν οι Εβραίοι και στον δρόμο όπως επήγαινε γέννησε ένα αρνί. Τέταρτο σημείο, σημεία των καιρών τα οποία βλέπουν και δεν τα καταλαβαίνουν. Τέταρτο σημείο, η ανατολική πύλη λέει του τείχους των Ιεροσολύμων ήταν από χαλκών και δεν μπορούσαν να την ανοίξουν 20 χειροδύναμα πρόσωπα. Άνοιξε μονάχη της. Και όταν έδωκαν αυτά τα σημεία ο Παναγιώτης Θεός για να συνέλθει ο κόσμος, να μετανοήσει, δεν συνήλθε. Και μπήκαν οι Ρωμαίοι μέσα στα Ιεροσόλυμα, κατέσφαξαν όλους τους άντρες, τους έπιασαν και τους εσταύρωσαν όλους τους άντρες και δεν είχαν ξύλα να κάνουν σταυρούς για να τους σταυρώσουν όπως έκαναν προηγουμένως το Χριστό που του είπαν το αίμα αυτό εφημάς και επί τα τέκνα ημών ήρθε το αίμα. Ήρθε και το πλήρωσε. Αλλά έδωκε σημεία των καιρών ο Θεός. Μας δίνει και εμάς σημεία ο Παναγιώτης. Ας μετανοήσουμε αδελφοί μου. Ας συνεχίσουμε τις μέρες αυτές την νηστεία. Να πω δυο λόγια για την νηστεία. Αχ, αυτή η νηστεία. Τώρα αυτές τις μέρες ακόμα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη θα τρώνε τα κρέατα. Τη Μεγάλη Παρασκευή θα φορτωθούν ένα αρνί και θα πάνε να το σουβλίσουν για να το φάνε πότε νομίζετε. Την ώρα που θα λέει η Εκκλησία μας Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θα ανάψουν τη λαμπάδα, θα κάνουν τους κρότους και θα πάνε να φάνε τη μαγειρίτσα. Μα είμαι χριστιανή, αδερφοί μου. Έτσι είμαι χριστιανή. Με τέτοιους χριστιανούς πώς ζούμε, πώς μας ανέχεται, πώς κάνει υπομονή ένας Θεός.
Αύριο θα το δούμε ένα σταυρωμένο. Θα τελειώσει και την επομένη θα το σταυρώνουμε πάλι. Θεέ μου, ελέησέ μας και δώσε μας φώτιση. Θεέ μου, ελέησέ μας και δώσε μετάνοια. Μετάνοια. Να μην έρθει ο νυμφίος εν το μέσο της νυχτός, διότι όταν έρθει δεν θα σε προειδοποιήσει. Πρόσεξε τώρα να βρεις ένα πνευματικό να εξομολογηθείς. Πρόσεξε τώρα να πάει να κοινωνήσεις που είναι μέρες Άγιες. Όχι αμετανόητος, όχι χωρίς εξομολόγηση, αλλά με εξομολόγηση και μετάνοια και δάκρυα ειλικρινή, για να μας αξιώσει ο Θεός στον παρόντα κόσμο, να αξιώσουμε την Αγία Ανάσταση και στην επράνοια του Βασιλεία να γίνουμε γερονόμοι. Αμήν.